27/7 του 20, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή πάλι Ηρακλείου Κρήτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Μανώλη Συντιχάκη προς τον Υπουργό Τουρισμού, όπως προείπα, με θέμα τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και για την ίδια την έναρξη της τουριστικής περιόδου λόγω ελλειπών μέτρων προστασίας. Ορίστε, κύριε Συντιχάκη. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η έναρξη της τουριστικής σεζόν και στην Κρήτη, που έχει ιδιαίτερα σημαντικό μερίδιο πανελλαδικών αφίξεων με πάνω από 1.500 ξενοδοχεία, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους των τουριστικών περιοχών, στους εργαζόμενους στον κλάδο, αλλά και στους ίδιους τους επισκέπτες, λόγω της έλλειψης μέτρων ουσιαστικής προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού. Και η ανησυχία αυτή μεγαλώνει. Γνωρίζετε ότι τα εισαγόμενα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται μέρα τη μέρα, όπως και τα συνολικά κρούσματα. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα έχουν αυξηθεί σημαντικά. Είναι επιπλέον ορατός ο κίνδυνος διασποράς του ιού από τουρίστες, αφού υπόκειται μόνο σε δειγματοληπτικό έλεγχο, καταφθάνοντας στο νησί χωρίς την εφαρμογή των απαραίτητων συστηματικών και καθολικών μέτρων σε αεροπλάνα και πλοία. Την ίδια στιγμή διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, σε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό, που καθιστά αδύνατη την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών υγείας και τη διεξαγωγή μαζικών τεστ στους εργαζόμενους και τους τουρίστες στις βασικές πύλες εισόδου του τουρισμού στην Κρήτη. Στα αεροδρόμια επιστρατεύονται αστυνομικοί και πυροσβέστες για να καλυφθούν τα τεράστια κενά στο υγειονομικό προσωπικό, ενώ υπάρχουν και σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα και μέσα προστασίας της υγείας των εργαζομένων, όπως και έλλειψη χώρων με ειδικές προδιαγραφές για την διενέργεια των τεστ και συνολικά της υγειονομικής περίθαλψης πιθανών κρουσμάτων. Είναι επίσης απαράδεκτες οι ελλείψεις στο ΕΚΑΒ και ανυπαρξία ειδικού σχεδίου μεταφοράς των κρουσμάτων από το αεροδρόμιο με ευθύνη του ΕΟΔΗ στα ξενοδοχεία καραντίνας, στα οποία υποχρεώνονται οι εργαζόμενοι να δουλεύουν μέσα σε εστίες μόλυνσης από τη στιγμή που δεν είναι εξειδικευμένο προσωπικό και που οι υπηρεσίες τους έχουν κάνει αποκλειστικά και μόνο με ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, τα ευέλικτα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα ξενοδοχεία δικαιολογημένα προκαλούν την ανησυχία σε εργαζόμενους, ακόμα και σε ιδιοκτήτες μονάδων και ενοικιαζόμενων δωματίων. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ίδια την έναρξη της τουριστικής περιόδου, ακριβώς λόγω της διαχρονικά εφαρμοζόμενης πολιτικής που αντιμετωπίζει ως κόστος την υγεία του λαού. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, με δεδομένη την παραπάνω κατάσταση, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την ουσιαστική προστασία της υγείας των κατοίκων της Κρήτης, των εργαζομένων στα αεροδρόμια, στα τουριστικά λεωφορεία, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια και λοιπά εποχικά επαγγέλματα, των αυτοαπασχολουμένων στον τουρισμό και των τουριστών που επισκέπτονται φέτος στη χώρα και το νησί μας? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συριχάκη, δεν βλέπω να διαβάζετε τα δεδομένα όπως είναι. Αλλά πέρα από την πραγματικότητα, την οποία θα προσπαθήσω να σας περιγράψω, δεν καταλαβαίνω και τι προτείνετε. Εάν προτείνετε το καθολικό τεστ, δηλαδή μέχρι τώρα έχουν έρθει πάνω από 1,2-1,3 εκατομμύρια τουρίστες να γίνουν 1,3 εκατομμύρια τεστ στη χώρα μας, αυτό που προτείνεται είναι να κλείσει ο ελληνικός τουρισμός. Διότι δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα από καμία χώρα να κάνει αυτό το πράγμα. Και συνεπώς, αυτό που λέτε σε κάθε εργαζόμενο των τουριστικών επιχειρήσεων είναι ότι προτείνεται να μείνει άνεργος. Αυτό όμως να πείτε στους εργαζόμενους και να μην λέτε γύρω-γύρω άλλα πράγματα. Να έχετε το θάρρος της νόμης σας και να πείτε: θέλω να κάθεσαι σπίτι σου, θέλω να μην δουλεύεις. Εγώ βρέθηκα στην Κρήτη. Μίλησα με τους εργαζόμενους. Σε όλους τους νόμους. Και η κραυγή αγωνίας που άκουσα είναι η κραυγή αγωνίας ανθρώπων που θέλουν να δουλέψουν. Όχι η κραυγή αγωνίας ανθρώπων οι οποίοι φοβούνται από εισαγόμενα κρούσματα. Ας πούμε τώρα και σε αυτό το θέμα των εισαγόμενων ή μη κρούσματων. Η χώρα μας έχει πρώτη από όλες τις χώρες, έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας των πολιτών και των φιλοξενουμένων τουριστών. Εδράζεται σε πολλαπλά επίπεδα. Πρώτον, δεν ανοίγουμε όλες τις χώρες και ανοίγουμε προσεκτικά και σταδιακά. Τη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, ενώ άλλες χώρες άνοιξαν από αρχές Ιουλίου, εμείς άνοιξαμε 15 Ιουλίου.
και είδαμε άλλες χώρες που βιάστηκαν να έχουν προβλήματα. Δεν έχουμε ανοίξει προς τρίτες χώρες, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις και καθημερινά δέχομαι ερωτήσεις και οχλήσεις από ξενοδόχους και από επαγγελματίες του τουρισμού. Τι θα κάνουμε με τη Ρωσία, με την Ουκρανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με μια σειρά από χώρες, από το Ισραήλ. Όμως η χώρα μας είναι προσεκτική και πάντοτε βασίζεται σε αυτά που μας λένε οι επιδημιολόγοι. Δεύτερο, έχουμε πρωτοποριακό σύστημα με την φόρμα την οποία είναι υποχρεωμένοι όλοι να συμπληρώσουν και όλοι πια συμπληρώνουν πριν έρθουν στη χώρα μας και τους στοχευμένους ελέγχους που κάναμε. Οι στοχευμένοι έλεγχοι μας δείχνουν ότι δεν έχουμε πολλά εισαγόμενα κρούσματα. Έχουμε ένα της χιλής κρούσμα από τα τεστ που κάναμε. Κάναμε πάνω από 100.000, χθες είχε ο κύριος Χαρδαγιάς την ενημέρωση, πάνω από 100.000, 130.000 τεστ σε αεροδρόμια, 130 κρούσματα βρήκαμε. Ένα της χιλής. Κάνουμε ενδελεχείς και συστηματικούς ελέγχους και αυτοί οι έλεγχοι γίνονται στοχευμένα, συνεπώς βρίσκουμε περισσότερα κρούσματα από το μέσο πληθυσμό που μας έρχεται. Τρίτον, έχουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα που σε γενικές γραμμές τηρούνται. Αντίθετα από την παραπληροφόρηση που θέλετε να περάσετε εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής, εγώ έχω να σας πω ότι όλες οι κινητές μονάδες οι οποίες έκαναν στοχευμένους ελέγχους σε εργαζομένους, διότι ακριβώς όπως και εσείς είχαμε την αγωνία, υπάρχει περίπτωση εισαγόμενα κρούσματα να περάσουν μέσω των εργαζομένων που τους εξυπηρετούν στο γενικό πληθυσμό, γιατί αυτό είναι το σημείο επαφής. Και δεν βρήκαμε ένα από εκατοντάδες και χιλιάδες τεστ σε εργαζόμενους του επισητισμού και του τουρισμού ένα θετικό δείγμα. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη και λειτουργούν και τηρούνται σε γενικές γραμμές τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και φυσικά όλοι μας πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες ασφαλείας, που εδώ υπάρχει μια χαλάρωση. Η απόδειξη για αυτά που σας λέω είναι ότι δεν είναι τα εισαγόμενα κρούσματα που αυξάνουν στις τελευταίες μέρες. Είναι τα κρούσματα σε Αττική, σε Θεσσαλονίκη. Δεν είναι στη Χαλκιδική, δεν είναι στην Κρήτη, δεν είναι στη Ρόδο, στην Κο, στην Κέρκυρα, στα Ιόνια νησιά. Δεν είναι εκεί που πήγαν οι τουρίστες. Η Αθήνα, η οποία έχει πραγματικά λίγους τουρίστες σε σχέση με το τι θα περίμενε κανείς αυτή την εποχή, έχει τα αυξημένα κρούσματα. Και γι' αυτό έχουμε όλοι μας την ευθύνη να τηρούμε τους κανόνες και έχουμε όλοι μας την ευθύνη να προσέχουμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και κρούσματα τα οποία έχουν έρθει με το γενικότερο άνοιγμα των συνόρων. Διότι το άνοιγμα των συνόρων δεν έχει μόνο τουρισμό, έχει και εργάτες γης. Έχει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπίτια εκατέρωθεν το σύνορο μας στα Βαλκάνια, που τα Βαλκάνια έχουν μια ιδιαίτερη έξαρση και μπορεί να μας έχουν φέρει και από εκεί κρούσματα. Μη συνδέετε όμως τα κρούσματα με τον τουρισμό, διότι δεν είναι από εκεί η αύξηση των κρούσματων. Η χώρα μας έχει σύστημα, το σύστημα λειτουργεί, το αλλάζουμε καθημερινά γιατί είναι δυναμικό και το παρακολουθούμε. Είδατε με τη Σερβία, είδατε πριν από λίγες μέρες με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία, κύριε Υπουργέ. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία. Λειτουργεί το σύστημά μας και κανένας εργαζόμενος, θέλω να το διαβεβαιώσω, δεν πρέπει να φοβάται. Ωραία. Αρκεί να τηρούνται τα πρωτόκολλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα έλεγα ότι η κυβέρνηση μάταια και κακώς επιχειρεί να καθησυχάσει τους νησιώτες και τους εργαζόμενους για να δημιουργήσει, κατά την άποψή μας, μια απατηλή εικόνα ότι τα νησιά είναι προστατευμένα από την πανδημία του κορονοϊού. Και το ερώτημα είναι, αυξάνονται ή όχι τα εισαγόμενα, όπως και τα συνολικά κρούσματα του κορονοϊού? Αυξάνονται. Και θα αυξάνονται μέρα τη μέρα. Εάν δεν δούμε κατάματα αυτή την πραγματικότητα, τότε θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Και από αυτή την άποψη η κυβέρνηση αναλαμβάνει μεγάλη ευθύνη για τον κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειας και των εργαζομένων και των τουριστών και συνολικά των κατοίκων. Το ερώτημα δεν είναι αν θέλουμε ή όχι τον τουρισμό, κύριε Υπουργέ, ούτε το ψευτοδίλημα να μείνουν άνεργοι ή να πιάσουν δουλειά οι εργαζόμενοι. Έτσι. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί δεν παίρνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιφρουρηθεί η υγεία και η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Αυτό είναι το ερώτημα.
Και σε αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσετε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και δυστυχώς η κυβέρνηση κρύβει την πραγματική εικόνα. Εγώ θα σας πω ότι πριν από 20 μέρες τα κρούσματα στην Κρήτη, όπως αναγράφτηκαν στο gov.gr, ήταν 20 και τώρα είναι 50. Είναι 50 για την Κρήτη αναφέρομαι. Κρύβεται λοιπόν την πραγματική εικόνα, δεν λέτε την αλήθεια. Δεν παραπληροφορούμε λοιπόν εμείς, είναι μακριά από εμάς. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν μιλάει το ΚΚΕ, μιλάει με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί την κρύβετε την αλήθεια? Διότι πιθανά δεν θέλετε να εκτεθεί η χώρα διεθνώς από ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Προσέξτε όμως, δεν αναλογίζεστε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες από την έξαρση της πανδημίας και σε επισκέπτες και σε ντόπιους κατοίκους. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσφήμιση για τον τουρισμό. Είναι η μεγαλύτερη δυσφήμιση για τον τουρισμό. Δηλαδή όλα εδώ θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων, ξενοδοχειακών, αεροπορικών, ναυτιλιακών, των πρακτόρων, των tour operator. Άρα λοιπόν κέρδη και ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής δεν συμβιβάζονται. Έχει λοιπόν ευθύνη η κυβέρνηση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στα αεροπλάνα γίνεται ο απόλυτος συνωστισμός και είναι μια κινούμενη υγειονομική βόμβα. Αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Ποια είναι τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει? Απλώς να φοράνε μάσκα μέσα στο αεροπλάνο? Όταν την ίδια στιγμή λέμε ότι πρέπει να υπάρχει 1,5 με 2 μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλον. Δεν γνωρίζετε τις ελλείψεις που υπάρχουν σε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό? Δεν γνωρίζετε ότι έχουν επιστρατευτεί οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί στα αεροδρόμια να κάνουν τους υγειονομικούς ελέγχους? Και μάλιστα έβαλαν και το χέρι στην τσέπη και αγόρασαν τα plexiglass για να μπορούν να προστατεύονται από μόνοι τους οι πυροσβέστες. Και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν την ιατρική παρακολούθηση και περίθαλψη των τουριστών στα ξενοδοχεία. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την παρακολούθηση και περίθαλψη των τουριστών στα ξενοδοχεία? Πέστε μου, ποιος την αναλαμβάνει? Την αναλαμβάνει το κράτος? Την αναλαμβάνουν τα νοσοκομεία αναφοράς? Πού είναι οι γιατροί, πού είναι οι νοσηλευτές? Οι επιχειρήσεις τα αναλαμβάνουν, οι ίδιοι επιχειρηματίες. Και σας ρωτάω, πού είναι αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία έχουν γίνει φύλο και φτερό αυτή τη στιγμή? Διότι δεν μπορεί μια επιχείρηση από μόνη της να αναλάβει την ευθύνη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και πολύ δε περισσότερο όταν δόθηκε η ευκαιρία στην πρώτη φάση της πανδημίας να πάρθουν μέτρα με προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Με σημαντικές ελλείψεις σε γάντια, μάσκες και άλλα μέσα που πρέπει να διαθέτουν. Και επειδή μου είπατε για τις θέσεις του ΚΚΕ, τις έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές και αφορούν την ασφαλή προσέλευση και διαμονή τουριστών στη χώρα και των ίδιων των εργαζομένων και των κατοίκων. Αλλά απλώς αυτές οι προτάσεις δεν μπαίνουν στο ζύγι των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων που θυσιάζουν την ανθρώπινη ζωή. Πρώτον, και ολοκληρώνω. Μέτρα άμεσης τελέχωσης και εξοπλισμό όλων των δημόσιων δομών υγείας, όσο και το προληπτικό έλεγχο σε επισκέπτες, εργαζόμενους και μόνιμους κατοίκους. Άμεση κάλυψη με διορισμούς μόνιμου προσωπικού όλων των κενών. Να επιταχθούν από το κράτος τα ιδιωτικά νοσοκομεία και οι κλινικές που υπάρχουν στα νησιά και να ενταχθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί στο κρατικό σχέδιο. Να υπάρξει ουσιαστικός προληπτικός έλεγχος στις μεγάλες τουριστικές μονάδες, στις τουριστικές ζώνες, στα χωριά με μαζικά τεστ, θερμομετρήσεις σε τουρίστες, εργαζόμενους, μόνιμους κατοίκους, από γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό. Κύριε Συντηχάκη, δεν θα πείτε τώρα όλο το πρόγραμμα του ΚΚΕ. Τελειώστε. Επειδή κύριε Πρόεδρε μου είπε ποια είναι η θέση εντάξει, του ΚΚΕ. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να μπω στο νομοσχέδιο. Κλείστε παρακαλώ. Αυτά και πολλά άλλα είναι ορισμένα από τα μέτρα που έχει προτείνει το ΚΚΕ. Απλώς είναι ότα μη ακουόντων. Καταθέστε τα και στα πρακτικά να υπάρχουν αφού τα έχετε έτοιμα. Έχουμε καταθέσει κύριε Πρόεδρε αρκετές φορές. Εντάξει. Και στη Βουλή. Όπως εσείς θέλετε. Ορίστε κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο να διευκρινίσω αυτό που ρωτήσατε εσείς, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τους πελάτες στα εστιατόρια. Είναι ξεκάθαρο γιατί υπάρχει σύγχυση. Είναι προφανές υποχρεωτικό για τους υπαλλήλους, για τους σερβιτόρους και τους υπόλοιπους να φοράνε μάσκες ώστε να προστατεύονται. Τις θέσεις του ΚΚΕ δεν χρειαζόντουσαν τόσα πολλά λόγια να μας τις πει ο κ. Συντηχάκης. Μας τις είπε με μία λέξη. Είπε ψευτοδίλημα η ανεργία ή η εργασία για το ΚΚΕ. Ψευτοδίλημα. Είναι ψευτοδίλημα, ψευτοπόθος να θέλει ένας άνεργος να έχει δουλειά.
Όχι, κύριε Συντριχάκη, για αυτή την κυβέρνηση δεν είναι ψευτοδίλημα. Θα δουλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ, ώστε να μπορέσουμε με ασφάλεια να ανοίξουμε τον τουρισμό μας, ώστε να βρει και ο τελευταίος εργαζόμενος που μπορεί να βρει δουλειά φέτος. Και προστασία, και η προστασία. Κύριε Συντριχάκη μου, θα σας πω, δεν χρειάζεται να εκνευρίζεστε. Δεν χρειάζεται να εκνευρίζεστε. Τα γεγονότα σας διαψεύδουν. Εάν έχετε πρόβλημα, αντιμετωπίστε την πραγματικότητα. Δεν έχουμε εργαζόμενους στα νοσοκομεία μας να πάσχουν από κορονοϊό. Σας είπα προηγουμένως, οι κινητές μονάδες έκαναν τεστ, εκατοντάδες, χιλιάδες τεστ σε εργαζόμενους και δεν βρήκαν ένα θετικό. Σας λέω ότι προσλήψεις, όπως μας λέτε, ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις, και ιδιαίτερα για την Κρήτη, από το χαρτί που μου έκανε η 7η ΙΠΕ, έχουν πάρει σε διαδικασία 83 μόνιμους και 17 επικουρικούς. Οι 55 μόνιμοι έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα, οι 6 έχουν προσληφθεί από τους επικουρικούς και οι υπόλοιποι είναι σε διαδικασία πρόσληψης. Το ΕΚΑΒ δεν είχατε χρόνο να τα πείτε, δεν χρειάζεται εκτός μικροφόνου. Δεν καταγράφονται, οπότε δεν έχει νόημα. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει συνολικό σχέδιο και σχέδιο για την Κρήτη. Η αγωνία της Κρήτης ξέρετε ποια είναι. Πηγαίνετε λίγο στο νησί να ρωτήσετε. Η αγωνία της Κρήτης είναι, υπάρχει περίπτωση να μας κόψουν ενώ εμείς πηγαίνουμε καλά υγειονομικά από κάποια άλλη περιοχή της χώρας μας? Αυτό μου γράφουν σήμερα σε μηνύματα. Προσέξτε στην Αττική, προσέξτε αλλού, μη μας αποκλείσει όπως απέκλεισε την Ισπανία ή η Μεγάλη Βρετανία. Αυτό λέει η καρδιά που χτυπάει του τουρισμού στη χώρα μας και στην Κρήτη. Αυτήν πρέπει να εκπροσωπείτε. Σας λέω λοιπόν, για να διευκρινίσουμε, η χώρα μας ακολουθεί πλήρως όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα των γιατρών. Και επειδή έχει γίνει και μια συζήτηση, δράτω με τις ευκαιρίες να πούμε και για το θέμα της κρουαζιέρας. Φέτος η χώρα μας επενδύει για τα επόμενα χρόνια. Χτίζει για τον τουρισμό της. Χτίζει στη σχέση της με τις διάφορες εταιρείες του τουρισμού, ώστε να μπορεί τα επόμενα χρόνια να έχουμε και τα οικονομικά αποτελέσματα. Εμείς δεν έχουμε πει ποτέ ότι θέλουμε τουρισμό που να συγκρίνεται με τα νούμερα του παρελθόντος. Γιατί δεν είναι τα νούμερα η σημασία, είναι η ασφάλεια, η υγεία, η ποιότητα. Το άνοιγμα της κρουαζιέρας γίνεται μετά από εισήγηση των πρωτοκόλων της Υγειονομικής Επιτροπής. Έλληνες γιατροί έφτιαξαν τα πρωτόκολλα της κρουαζιέρας για όλη την Ευρώπη. Και αυτά μπορεί να είναι και το πρότυπο και για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά τα πρωτόκολλα, και διαβάζω ακριβώς τι, πολύ συνοπτικά τι περιλαμβάνουν, από τους Έλληνες γιατρούς της Υγειονομικής μας Επιτροπής, οι οποίοι τα έφτιαξαν για όλη την Ευρώπη. Εργαστηριακό έλεγχο για όλους τους επιβάτες πριν την επιβίβαση. Όλα τα μέλη του πληρώματος πριν την ανάληψη των καθηκόντων και κάθε 2 εβδομάδες. Ενημέρωση, εκπαίδευση, φυσική αποστασιοποίηση, υγιεινή χεριών, μέρος των καθημερινών πρωτοκόλων. Καθημερινή παρακολούθηση της υγείας του πληρώματος και γραπτό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που διαλειτουργεί με το λιμένα για μηχανισμούς για έγκαιρη ανίχνευση και βήματα σε περίπτωση κρούσματος εμπλό. Αυτά τα πρωτόκολλα ακολουθούμε και μας επιτρέπουν να είμαστε πρωτοπόροι στον κόσμο. Όχι γιατί θα έχουμε πολλά πλοία και δεν θα είναι ούτε μεγάλα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ωραία. Αλλά, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει λοιπόν κανένας κίνδυνος. Όμως η χώρα μας πρωτοπορεί, έχει καλές σχέσεις με τις εταιρείες αυτές, ώστε να μπορέσουμε και τα επόμενα χρόνια με ασφάλεια να έχουμε επιτυχημένο τουρισμό. Η χώρα μας θα κάνει τα πάντα και διαφυλάσσει και κάνει τα πάντα για να διαφυλάξει την υγεία των εργαζομένων. Και από τα αποτελέσματα αποδεικνύεται ότι έχουμε δει. Εντάξει. Ωραία.